Το μαλλί μου αρέσει η ποδιά. Τα μανίκια θα πιάσουμε λάστιχα. Μπράβο, Αριάννα. Μετά τα ξαναπλύνετε. Πάει, μούλιασε η κούπα, θα λιώσει η κούπα. Πιάστανε. Είδες, γεια σας, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, είναι 24 Μαρτίου. Τα μικρά τα έχει η πεθερά μου. Περάσαμε ένα δύσκολο διάστημα, θα σας πω λίγο αργότερα, προσπαθώ λίγο να συνέλθω. Και πάμε τώρα προς τα εκεί, μήπως πάμε καμιά βολτούλα. Αγάπη, βρήκες τι θα βάλω? Οπ, γιατί? Με βλέπει, φοράω ένα φούτερ και ένα παντελόνι πράσινο. Με σχέδιο. Τέλος πάντων. Και μου λέει, έτσι θα έρθεις. Του λέω, να δω τι θα βάλεις πρώτα. Μην τίθω εγώ πάλι, βάλω φουστανάκια και όλα αυτά και είμαι, ξέρω εγώ, με καλσονάκια και ξέρω εγώ, δυσκολεύομαι και μου είναι κάτι άβολο και εσύ μετά μου βάλεις φόρμες. Αλλά του λέω, έλα να μου δείξεις τι θέλεις να βάλω. Λοιπόν, τέλος πάντων, με είδατε προηγουμένως, παιδιά, καλή με τρελή, μου λέει, Ντίνα, δεν πας καλά. Κάθομαι και ζωγραφίζω μόνες μου τις τσάντες. Το πιο εύκολο είναι να κολλήσω αυτοκόλλητα και όλα αυτά, αλλά που το έχω και αυτό, γιατί εγώ τα εκτυπώνω. Αλλά είπα όχι, στις τσάντες στο μαγαζί θέλω να έχουν και εκεί την προσωπική μου πινελιά. Έφτιαξα στένσιλ μόνη μου και πήρα και κάποια γράμματα έτοιμα και κάνω ένα μικρό συνδυασμό. Οπότε όποιος έρχεται θα έχει και χειροποίητη τσάντα δική μου. Σας τις έδειξα, πείτε μου τη γνώμη σας. Λοιπόν, θα σας τα πω σύντομα, γρήγορα, γιατί δεν θέλω να το πολύ σχολιάσω. Δυστυχώς χάσαμε την Άριελ. Έφυγε στα χέρια της μαμάς της, πολύ γρήγορα και πολύ ήσυχα. Χωρίς πόνους, μέσα σε μια μέρα. Κάναμε τις εξετάσεις της, δεν ήταν καλές. Δυστυχώς δεν είχαμε καταλάβει και ήταν κάτι πολύ σύντομο που την έπληξε. Ναι, δεν μου πήγε πολύ καλά όλο αυτό. Αλλά τέλος πάντων προσπαθούμε να ανακάμψουμε. Ευτυχώς τα παιδιά δεν το καταλάβανε. Της είπαμε ότι πήγανε με τη γιαγιά μου να κάνουν παρέα, θα προσέχει μία την άλλη. Οπότε στα παιδιά ήταν κάτι πιο έτσι ανάλαφρο, ευτυχώς. Ήταν 13.30 και η γιατρός μας την έδωσε μετά τις εξετάσεις και μας είπε ότι θα μου τη φέρετε πίσω γιατί θα ταλαιπωρείτε και ευτυχώς δεν ταλαιπωρήθηκε καθόλου. Παρουσίασε τα συμπτώματα το πρωί και το βράδυ αφού κοιμήθηκαν τα παιδιά. Την είδα ότι ήταν κάπως περίεργα, παρότι έφαγε και ήταν ψηλό, στεκότανε. Και έφυγε στα χέρια της μαμάς της, το καλό, και μόλις είχε έρθει και ο Βασίλης, το περάσαμε λίγο μαζί. Τέλος πάντων αυτό, δεν θέλω να το συζητήσω άλλο, μου κάνει πάρα πολύ περίεργο. Όλο. Σκέφτομαι μονάχα ότι ήταν σε ένα μέσο όρο ηλικίας, γιατί έχω χάσει κιλά και πολύ πολύ μικρότερα. Τουλάχιστον ελπίζω να της δώσαμε μια καλή ζωή. Ξέρεις, όταν έχεις ζήσει με ένα ζώο σου, έρχονται όλες οι αναμνήσεις, το ότι περάσαμε μαζί. Πρόπερση ήταν και διακοπές μαζί μας, την είχα πάρει Σαντορίνη. Τέλος πάντων, αυτά. Αυτά δεν θέλω να το συζητήσω άλλο, γιατί δεν με παίρνει. Γιατί κάπως μου ανέβασε όλο αυτό και την πίεση και όλα αυτά. Οπότε προσπαθώ λίγο να το χειριστώ. Δεν θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είναι άρρωστοι. Πήγα και τους είδαμε στη βδομάδα γιατί είχα δοντίατρο και κατέβει ένα μηχανάκι. Και φτάνω στο σπίτι τους, ήταν χάλια κακόμοιροι και οι δύο, και έσκασε βροχή, ίσα ίσα για να κάτσω λίγη ώρα να τους κάνω παρέα. Τώρα είναι λίγο καλύτερα, αλλά δεν θα πλησιάσουμε μέχρι να γίνουν εντελώς καλά. Τώρα το μαλλί μου, ίσα που τόλουσα, μπορεί να πάρω το steampot μαζί μου. Μήπως το ισχύω στην κυρία Ελένη, ανάλογα την όρεξη. Μπορεί και όχι. Αυτό όμως που ήθελα να σας δείξω, μου ήρθε ένα πολύ ωραίο πακετάκι
Από Hey Happiness, 2 κοσμηματάκια που τα διάλεξα εγώ. Μου άρεσε πολύ αυτή τη φορά ότι πέτυχα και τη ροζ συσκευασία. Κάτι έχω πάθει τελευταία με το ροζ, με την Αριάννα. Το είχα πάντα μέσα μου και το κατέπνιγα. Έχω κολλήσει με το ροζ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι αυτές οι πολύ όμορφες συσκευασίες. Και αυτή τη φορά διάλεξα αυτό εδώ το δαχτυλίδι. Είναι επιχρυσωμένο. Και διάλεξα και αυτό εδώ το κόσμημα, που είναι με φυσική πέρλα και ασίμι. Εδώ όλα τα σπυράκια της εφηβείας, φυσικά. Λοιπόν, αυτά. Και τα υπόλοιπα είναι από Hey Happiness που φοράω σήμερα. Και φυσικά το Hey Happiness δεν σ' άφησε ούτε σας παραπονεμένους. Έχει βγάλει φοβερές προσφορές τώρα για το Πάσχα, για να κάνετε τα ψώνια σας, που έρχονται και πάρα πολύ γρήγορα, έχω να σας πω. Θα σας τα αφήσω κάτω και στο κουτί περιγραφής, να πάρετε και εσείς τις προσφορές. Θα σας τα αφήσω κάτω όλα τα στοιχεία στο κουτί περιγραφής. Λοιπόν, εγώ το κραγιόν το βάζω τώρα ότι βλέπω τον καθρέφτη. Το γυρνάω λίγο ανάποδα, έτσι, για να το χρησιμοποιήσω λίγο σαν μολύβι. Το κραγιονάκι μου είναι από Avon, δεν ξέρω το νούμερο, αλλά καφετή έτσι γλυκό. Συνήθως χρησιμοποιώ αυτή την παλέτα που μου έχει κάνει δώρο η συνυφάδα μου από τον Καναδά. Και τα μάτια μου τα βάφω πάρα πολύ απλά. Για concealer πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιώ τη Radiant, που είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό και δεν κρατάει, δηλαδή με το δέρμα μου ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Και μάσκαρα χρησιμοποιώ αυτές εδώ τις Essence. Δεν έχει νομίζω πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα μέσα, τελειώνουν σχετικά γρήγορα, αλλά είναι πάρα πολύ οικονομικές και κάνουν ωραίο εφέ. Λοιπόν, αυτά να ντυθούμε τώρα. Λοιπόν, αυτά, τίποτα, πολύ απλά έβαλα ένα κολάν. Τσάντα κουρελού δικιά μου, νομίζω ότι πάει με τα ροζάκια. Πρώτη στάση, το λιοντάρι εδώ πέρα, Lidl, στα έτσι πιο παραθυριστικά μέρη. Το Lidl είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και θέλουμε να πάρουμε 2 πραγματάκια. 14 ευρώ πήγε. Λοιπόν, πήραμε από 2 μπάρες. Αυτές, λέει Bio Row Bar. Η μία είναι με καρύδα. 2 δηλαδή με καρύδα. Α, μπέρις. Μούρα. Ο Βασίλης πήρε ένα ψωμί. Για να έχουμε να φάμε μετά. Ένα φορμίλ για να πλύνουμε χαλιά. 2 αντισηπτικά μικρά. Το ένα να το έχουμε σπίτι, το άλλο να το αφήσουμε στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, πήρα βιολογικές πιπεριές κόκκινες. Τις βάζω και τις ψήνω και βγαίνουν 5 ανόστιμες. Και πήρα και ντοματίνια. Μια σκευασία, κάτι ντοματίνια πολύ μεγάλα. Και τα είχε πάρα πολύ καλή τιμή. Θα δούμε αν είναι και νόστιμο. Αυτά, δεν πήραμε τίποτα συγκλονιστικό. Την πάρα, λέω, την τζακίσω τώρα. Θα είσαι πάρα. Όχι. Τι την πήρες τότε? Έτσι και έτσι. Απλά το περίμενα σκληρό και είναι πολύ μαλακό. Περίεργη είναι. Ένα με τις σύγκριες. Περίεργη. Να δω, ελπίζω να μην έχει πολύ ζάχαρη. Προσπαθώ λίγο να φτιάξω τη διατροφή μας. Και να βρούμε κάποια πιο υγιεινά snack. Θα δείξει. Ωχ, βρωμάει χάλια. Μύρισε, βρε. Σκυλοτροφή. Σαν ποτό μυρίζει, αλλά περίεργο στο στόμα σκάει σαν να είναι πλαστικό. Και βρώμες δεν είναι αυτό. Η βρώμη δεν είναι άσχημη, αυτό είναι περίεργο. Αν την έχετε δοκιμάσει, πείτε μου τη γνώμη σας. Καλέ, πού δώσατε τα παιδιά μου? Τα πήρε ο θείος ο Γιάννης. Όπου βρει ας κάτσει. Πάμε τώρα αύριο, μετά μάλλον θα γυρίσουμε να φάμε εκεί, θα φάμε στην κυρία Ελένη και μετά θα πάμε εμείς Πόρτο Ράφτη μάλλον, να δούμε μια φίλη των παιδιών. Λοιπόν, για τον αύριο. Φυσικά τέτοια μέρα έχει πάρα πολύ κίνηση όπως και εμείς. Έχουν βγει όλοι να δούμε. Βρήκαν κάπου να κάτσουνε. Το μαλλί καταπληκτικό. Πού είστε? Σε παγκάκι τη βγάζετε. Α, δεν τρέπεσαι στον μπαμπά, άλλαξε. Έλα εσύ στη μαμά, παιδί μου. Άφησε το σκύλο. Το σκύλο βρε άφησες. Βασίλη μέσα έχει. Εκεί έχει μέσα. Γιατί δεν πήγατε? Πρώτη απόπειρα, αποτυχημένη. Πάμε αλλού. Πάμε και λέω. Καναπέ πάμε. Είναι
είναι και ψηλός, να δω που θα κάτσει η γιαγιά. Αλλά έχει την πόρτα δίπλα, να παίρνουμε λίγο αέρα. Μας κάνει quiz. Πόσα είναι? Χρόνια πολλά, είπε το Θεός. Για γενέθλια ο Θεός. Ο Άρης με συμπαθεί. Κάθε φορά λυσάει. Πορτοκαλαδίτσα. Μας είπαν ένα τέταρτο θα κάνουν, να μας φέρουν την παραγγελία μας. Έχει περάσει, κυρία Ελένη, μισά ώρα έχει περάσει σίγουρα. Ήρθαν τώρα και τους έγινε. Ρε τι γίνεται, γενικά δεν πάει καλά σήμερα με εμάς. Μας ξεχάσανε στο να πάρουμε παραγγελία. Με τα νερά και ένα χυμό κάναμε. Δεν ξέρω, Αγγελάκου μου, η γιαγιά Ελένη θα χασαντιστεί τώρα και λέει δεν τη θέλουν την παραγγελία. 24 και έχουμε πάρει ένα χυμό. Πήραμε 4 σοκολάτες, εμείς πήραμε με καραμέλα. Σοκολάτα με καραμέλα, καλή είναι, ωραία είναι. Στο γραφείο από κάτω είναι πιο ωραία. Έχετε πάρει. Ε? Τέλεια είναι. Σαν αψέ. Πιο παχιά, πιο γλυκιά. Δεν είναι από τα λάδια. Να μην πειράξει τη γιαγιά. Μη μου πειράξει, λέει τη γιαγιά. Άντρα μου, ποιο, αυτά είναι χαλασμένα μπαλόνια από τα σκάφη. Έχουν χαλάσει, βλέπεις, έχουν τρύπες. Ένα και τρία. 13. Ναι, αγάπη μου. Είναι εδώ πέρα ένα αεροπλάνο που η κυρία Ελένη είπε ότι είναι του Ωνάση μάλλον και θέλουν κάτι να το κάνουν. Το βρήκε η κυρία Ελένη, είναι ένα αεροπλάνο λέει του 60. Και ταξίδευε, λέει, με τα ελληνικά χρώματα, με την Hellenic Air. Λέει, για ποιον είναι οι ανεμόνες? Εδώ. Για ποιον είναι? Για την Άριελ. Για την Άριελ, να τα πάμε στην Άριελ. Μπράβο, Τζουζουνάκια. Λοιπόν, ήρθαμε στην κυρία Ελένη να φάμε. Διστάξαμε λίγο στο αυτοκίνητο. Είναι 2:30 το μεσημέρι. Κάνατε δουλειά, μαζέψατε και μαργαρίτες, ε! Πολύ ωραία. Έκανε γυμναστική η Αριάννα και θα με σηκώσει. Θέλει λίγο γυμναστική ακόμα, Αριάννα. Πήγε να κάνεις λίγο ακόμα. Να πάμε. Έλα. Γίνει δυνατή. Βάρλακος. Κάικας, πανακόριζο. Πριν δεν έκυγε. Εγώ θα πάω λίγο σπανακόριζο. Τα παιδιά και η Βασίλισσα θα πάνε εδώ πέρα γιουβαρλάκια. Παντζάρια. Πιτσούλα. Χειροποίητα. Φτιάξαν τα παιδιά, λέει, την πίτσα. Πατατούλες. Ψωμάκι. Ωραία τα γιουβαρλάκια. Τις αρέσουν τις Αριάννα. Ωραία. Κάνει και την κίνηση. Αγάπες μου. Για το καρότο. Πολύ ωραία το λαχανόριζο. Πολύ χορεύεις, λίγο τρως. Εδώ, αν δεν τα ταΐσεις. Οπ. Πέσε και τον άλλο, αγάπη μου, εκεί πέρα, γιατί... Μα σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ, μωρό μου. Λοιπόν, φτιάχνω μαλλιά, θα φάμε και κέικ, τα παιδιά δηλαδή, που φτιάξει η γιαγιά και φεύγουμε να πάμε βόλτα. Ξανά. Ποιος το έφτιαξε αυτό? Η γιαγιά. Βοήθησες εσύ καθόλου? Όχι. Βοήθησα μόνο για τα πιάτα. Και το φαΐ το. Κάτι δεν είναι τούρτα, είναι κέικ. Και το πήγες και βόλτα και είναι και βαρύ. Για πήγαινε το πάλι στη γιαγιά χωρίς το ρίξεις. Μπράβο. Με λες κι άλλο άνθρωπο. Μαριάννα. Ετοιμαστείτε, φεύγουμε. Τι ωραία πουστάκα, αγαπητή μου. Τι κάνεις, μας στείνεσαι. Όχι, μην τα πιάσεις, είναι πολύ ωραία. Τι έκανε η γιαγιά. Τώρα τι είναι, η μικρή Ινδιάνα. Τέλειο, φύγαμε. Βάλεις και λιποζάν. Τι έκανες εδώ με τα παγάκια εσύ? Γρήγορα το έκανα το μαλλί, ένα πέρασμα. Πες να έχει ελαττώματα, δεν βαριέσαι. Βλέπουμε καλύτερα πάντως. Τις περάσαμε όλες τις περιοχές από το Λαύριο. Τώρα είμαστε στο Πόρτο Ράφτη.
κάνουμε και εδώ πέρα τη βολτούλα μας, βέβαια μετά το φαγητό. Εγώ έχω πέσει λίγο, εσείς εντάξει? Θα κοιμόσουν, θα κοιμόσουν. Μια ώρα άνετα. Εντάξει, θα ξυπνήσουμε τώρα με τη βόλτα στη θάλασσα. Έλα, Ριάννα μου. Πόπο και το πόρτο ράφτι είναι και αυτό μαγικό, είναι πάρα πολύ όμορφο. Τώρα περιμένουμε τους φίλους μας. Μένουν εδώ κοντά. Αυτός ο κύριος εδώ είναι ο Μανούσος Μανουσάκης. Τον αναγνώρισα. Δεν θέλετε με περιμένετε, λέει, περιμένετε με. Περιμένετε με. Αγάπη μου, έπρεπε να του κάνω μια οντισιόν για την επόμενη σειρά του. Θα το σταματήσω να του πω, κύριε Μανουσάκη. Άγγελε, μη σε δούμε, σε παρακαλώ, να πέφτει, σε παρακαλώ. Δεν θα τα αντέξω. Θα πέσω. Εμένα ρωτάς αν θα πέσεις, εσύ τι λες, θα πέσεις? Όχι. Ο Άγγελος είναι χαλή και λέει μπορούμε να βγάλουμε και παπούτσια. Έξω δεν είχε τίποτα. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε με τον Άγγελο και πήραμε εμείς ένα παγωτό. Δεν σας άνοιξα πολύ γιατί έχουμε πιάσει τώρα την κουβέντα με τους φίλους μας που είναι φράουλα. Άγγελε, τι παγωτό πήραμε? Φράουλα, σοκολάτα και καραμέλα. Και είναι τέλειο. Λοιπόν, τώρα τρέχουν μέσα στο μαγαζί και τα τρία. Μας πεις ένα γεια. Γεια! Εδώ πέρα είμαστε με τη Βίκη, η οποία μένει σε... είναι πανέμορφη. Πάνω στη θάλασσα. Πάνω στη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα. Είναι τέλεια. Λοιπόν, έχουμε μια απορία να μας τη λύσετε. Λοιπόν, λέει η Βίκη ότι μπορώ να δηλώσω την έδρα του μαγαζιού και να φέρω τα παιδιά στο σχολείο κοντά μου. Εγώ λέω ότι πρέπει να είναι οικία, να είναι το σπίτι σου για να μπορέσεις να φέρεις τα παιδιά στο κοντινό σχολείο. Ξέρετε εσείς? Για πείτε μας. Ναι, το έχει κάνει κανένας, να έχει δηλώσει την έδρα της εργασίας του? Μέχρι η μαμά μου το έκανε, αλλά το 1821 που πήγαινε το σχολείο. Τώρα, πριν 25-30 χρόνια, δεν λέμε παραπάνω, πριν 25 χρόνια. Αύριο θα επέτειο το κοντινό τρόπο. Τότε τέλειωσε το σχολείο. Μπορεί να γινότανε, αλλά τώρα έχω την αίσθηση. Έχει κάνει κανένας, έχει ζητήσει να έρθουν τα παιδιά του σε κοντινό σχολείο με τη δουλειά του να δηλώσει σαν, ξέρω εγώ, ότι δουλεύω εκεί και τα παιδιά μου θέλω να είναι σε εκείνο το σχολείο? Για πείτε μας από κάτω. Κατά τα άλλα δεν συμφώνησε καθόλου, γιατί εδώ πέρα έχουν πια στο μπούρου μπούρου. Έχουμε βρεθούμε και 3 μήνες, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
μα τρώει η καθημερινότητα. Στα κλασικά μα. Τα φιλαράκια. Τι την άφησες καλέ εκεί πάνω, τι της έκανε. Τι τρελός μπαμπάς. Πάρε και το γιο σου. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Ξεχαστήκαμε από ό,τι μας συμβαίνει. Η παρεούλα είναι πάντα ευεργετική. Κάναμε και πολλά πράγματα. Θα σας ανοίξω και λίγο ακόμα αύριο. Να πάμε και μια παρέλαση μαζί. Αριάννα, πέρασες καλά σήμερα. Ναι. Η Φλωρίνα είναι καλή σου φίλη. Ναι. Την αγαπάς. Ναι. Λοιπόν, άντε πάμε τώρα να ξεκουραστούμε και αύριο πάλι. Λοιπόν, είπαμε να έρθουμε να δούμε την παρέλαση στην Αγία Παρασκευή. Η ώρα είναι 10, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε ούτε την παρέλαση. Ούτε. Αγία Παρασκευή είμαστε, ναι. Αγία Παρασκευή είναι. Ναι, παιδί μου. Σήμερα. Όχι, δεν είναι Παρασκευή σήμερα, είμαστε στην Αγία Παρασκευή. Και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και λίγο εκκλησία. Γενικά καθυστερήσαμε κάπως. Όχι, δεν είναι Αγία Παρασκευή ημέρα. Παρασκευή είναι. Σήμερα είναι Δευτέρα και η περιοχή λέγεται Αγία Παρασκευή 300 φορές. Οπότε πάμε και ό,τι δούμε. Τι? Δευτέρα είναι. Εγώ με το διακριτικό με τις καρδούλες. Πονάει λίγο ο λαιμός μου που ήμουν όλη τη μέρα έξω. Είχα λουστεί και το πρωί. Αφήστε τα. Λέει, άμα στείλει τη σήμα ότι πνίγονται στα VHF στα σκάφη, έρχονται εδώ. Υπάρχει μια περίπτωση να μην δουλεύει κιόλας, δεν είμαι και σίγουρη. Τι κάνεις βρε άγγελε, σε παρακαλώ. Μια τσαντούλα, μια σταλιά έχω. Προσπαθώ να τα χωρέσουν όλα μέσα. Έχω βάλει την κάμερα. Γενικά είναι αυτές, ξέρετε, που χρησιμοποιώ όλο το χρόνο και κυρίως το καλοκαίρι. Την κάμερα, δύο κινητά, γυαλιά. Και καλά κινητού τις έχω φτιάξει. Αλλά έτσι λίγο μπαμπάτσικες, να χωράει πράγμα.
Δεν την βλέπω καλά την Κούνια. Αγάπη μου, θα κατέβα, θα γίνουμε ρεζίλι, θα σπάσει την Κούνια. Το μήνυμα του ερχομού και το θύραμα στον ανθρώπο στη γη, συμβολικά στη γη, η σκαόκλα λοιπόν φύγει, η πατρίς μας προσκαλεί, την 24η Φεβρουαρίου, 1821, στο γενικό του στρατόπεδο του Βιασίου, Αλέξανδρος Φύλλα. Αγάπη και αγκαλιά για όλους ανοιχτή. Ο οδηγισμός είναι μια παγκόσμια. Μπράβο παιδιά! Πάντα ψηλά την ελληνική σημαία να κρατάτε. Λοιπόν, θα σας αφήσω, λέω, σήμερα από εδώ, από το Συντριβάνι στην Αγία Παρασκευή. Βρήκαμε την κουμπάρα μου, προσπαθήσαμε να κάτσουμε κάπου, φυσικά είναι όλα τίγκα γεμάτα. Άγγελε, εδώ μαζί μου. Και δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα σπουδαίο από εδώ και πέρα, πάμε να τσιμπήσουμε κάτι και για ύπνο. Περάσανε 11-12 δημοτικά σχολεία, ήταν μια τεράστια παρέλαση, ξεκίνησε στις 12, τα παιδάκια λίγο ταύτισαν. Κατά τα άλλα, γεμίσαμε αυτό το τριήμερο αρκετά. Δεν ήθελα να μείνω και πάρα πολύ σπίτι, δεν ήταν και πολύ ευχάριστο όλο αυτό που μας συνέβη αυτές τις μέρες. Αλλά τουλάχιστον έτσι κάπως ξεχαστήκαμε. Και ευτυχώς και τα παιδιά το πήρανε κάπως έτσι ελαφριά, είναι και μικρούλικα ακόμα. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα, χρόνια σας πολλά. Πολλά φιλάκια, τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Πριν φύγετε, αν θέλετε, κάντε μια εγγραφή. Όπα τρομαλή. Να τα λέμε συχνότερα. Και να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια πολλά.